σας έλεγα καλημερούδια, αλλά πώς να σας πω καλημερούδια όταν από το πλάνο μπορείτε και μόνοι σας να καταλάβετε ότι δεν γίνεται να πούμε καλημερούδια. Ελπίζω να είστε καλά. Εγώ ξεκίνησα πάρα πολύ διάθετα και ωραία να κάνω το βιντεάκι μου, αλλά τις τελευταίες ημέρες έτσι μας συμβαίνουν κάποια πράγματα τα οποία έτσι μας απασχολούν. Και το ένα από αυτά σήμερα το πρωί ήταν στο πικ του, οπότε εγώ ξεκίνησα να κάνω έτσι τα πλάνα μου και αυτό το vlog. Αυτό με κράτησε πίσω, ψυχολογικά πίσω, οπότε δεν μπορούσα να ανοίξω την κάμερα. Αλλά επειδή είμαι καλεσμένη σε ένα event μια πολύ αγαπημένης εταιρείας, αποφάσισα να πάω, ενώ στην αρχή έλεγα δεν είμαι καλά ψυχολογικά για να πάω, αλλά πίεσα τον εαυτό μου να βγω λίγο από το σπίτι. Βέβαια, οι σκέψεις δεν φεύγουν, οι σκέψεις έτσι τρέχουν και ανακατεύονται μέσα στο κεφάλι και εγώ είμαι σε φάση που έχω βάλει τη μουσική στο αυτοκίνητο τέρμα για να προσπαθήσω να μην ακούω τις σκέψεις μου. Κάτι το οποίο προφανώς και δεν γίνεται. Αλλά είπα να το δοκιμάσω, μπας και πιάσει. Τέλος πάντων, ελπίζω εσείς να είσαστε καλά. Και για μας όλα καλά θα πάνε και όλα θα περάσουν και όλα θα διορθωθούν και όλα θα φτιάξουν. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Έχω πάρα πολύ καλή διέστηση. Παρόλο που έχω πάρα πολύ άγχος για όλα αυτά, έχω πάρα πολύ καλή διέστηση. Θέλω να μου πείτε εσείς τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε, πώς πάει το σχολείο, πώς πηγαίνει. Εμάς τα ταπεράκια μας δεν πάνε καλά. Γενικότερα ο Αλέξανδρος προσαρμόστηκε κατευθείαν, φτουφτού μου τον ματιάσω. Ήταν όλα πάρα πολύ καλά, μας έκανε πολύ καλό παιδικό σταθμός, παιδιά, πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά τα ταπεράκια μας έρχονται όπως φεύγουν. Το σημερινό ειδικά πρέπει, παιδιά, να έφαγε ο Αλέξανδρος 2 ντοματινιά. Ξέχασα, με όλα αυτά ξέχασα να σας το τραβήξω να το δείτε. Πρέπει να έφαγε μόνο 2 ντοματινιά. Τέλος πάντων, θα το φτιάξουμε. Αύριο θα του βάλω κάτι πιο μεσημεριανό, να δω μήπως αυτό το φάει, γιατί μένει νηστικό το παιδί. Τρώει πολύ λίγο το πρωί, δεν του αρέσει να τρώει πρωί. Τρώει ένα-δυο μπισκοτάκια. Γιατί μόνο με τα μπισκοτάκια βολευόμαστε, δεν βολευόμαστε και με κάτι άλλο. Τέλος πάντων, και αύριο λέω να το δοκιμάσω κάτι λίγο τύπου πιο μεσημεριανό. Να δούμε αν αυτό θα πάει καλύτερα. Λοιπόν, φύγαμε τώρα για κέντρο της Αθήνας. Να πάμε σε μια τέλεια ταράτσα που θα έχουμε την πιο τέλεια θέα. Και εννοείται θα σας έχω μαζί. Και εννοείται αυτό το vlog θα συνεχίσει και αύριο, έτσι δεν γίνεται να κλείσουμε εδώ. Του φάνηκα το κύριο στο πάρκινγκ ότι πάω στο Ηρώδιο. I'm there. Πάω benefit όμως. Αχ, άντε να δούμε τι θα δούμε. Φορά και τη μάσκαρα την καινούργια της benefit, εννοείται, υπό αυτό θα δούμε σήμερα. Και κάνει κάτι βλεφαρίδες, λες και έχεις βάλει ψεύτικες, είναι τέλειες. Εμείς είπαμε για τα ταπεράκια των παιδιών μας. Εγώ το πάω στο σύζυγο. Τέλεια. Δεν ξέρω κι εγώ αν θα φτάσει τα ταπεράκια του παιδιού μου. Τώρα να λέμε για την αλήθεια. Τέλειο. Είναι πολύ γκράντι για το δικό σου ταπεράκι. Μάλιστα σε κουπάτι με την ώρα. Θα με κυνηγάνε στο σχολείο. Τι ωραία. Νιώθεις λες κι εσύ σε νησί εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αχ, τι ωραίες στέκες. Κοιτάξτε τι όμορφες στέκες. Πανέμορφες. Ευτυχώς έχει κόσμο, γιατί θα φοβόμουν και το σκεφτόμουν την ώρα που ερχόμουν. Εν τω μεταξύ με σταμάτησε ένας κύριος ξένος, τουρίστας, και μου λέει να ρωτήσω κάτι προς το πού είναι το ψηρί. Και του λέω: βρήκατε λάθος άνθρωπο να ρωτήσετε. Μου λέει: κατάλαβα ότι είστε από εδώ, γι' αυτό σας ρώτησα. Και του λέω: ναι, αλλά λάθος άνθρωπος. Λοιπόν, έχω σταματήσει τώρα σε ένα μαγαζί που πουλάει παγωτά. Αλλά όχι, δεν θα πάρω. Έχω πει ότι θα κάνω κάτι άλλο. Θα σας πω. Ήρθα στο πάρκινγκ να πάρω το αυτοκίνητο και δείτε τι ωραία που φαίνεται και από εδώ. Νιώθεις ότι είσαι λίγο ναυπλίο μου κάνει εδώ από την από εδώ πλευρά που δεν φαίνεται η Ακρόπολη, ενώ μην παρεξηγήσετε. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφα. Οπα, τι πλάνο είναι αυτό. Λοιπόν, ηθικό δίδαγμα της σημερινής δύσκολης, πάρα πολύ δύσκολης ημέρας είναι
Όταν νιώθουμε χάλια, ψυχολογικά εννοώ, ότι δεν έχουμε κάτι σωματικό, βγαίνουμε από το σπίτι. Βγαίνουμε από το σπίτι, πραγματικά μου έκανε πάρα πολύ καλό. Σίγουρα δεν έχω ξεχάσει τη σημερινή μας και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά μου έκανε πάρα πολύ καλό. Πραγματικά που συζήτησα εκεί με τα κορίτσια, ήταν εκεί η Λούση και πιάσαμε έτσι μαζί με την Όλγα και την Μαρίλια μια συζήτηση περί από τις εγκυμοσύνες μας, γένες κλπ. Οπότε να ξέρετε, αυτό είναι το ηθικό δείγμα της ημέρας. Όταν δεν είμαστε καλά, βγαίνουμε έξω και τώρα, αν και κάνω διατροφή, αξίζω να φάω ένα μπέργκερ από Mac. Οπότε θα πάρω ένα μπέργκερ και μία πατατούλες. Εντάξει, και μία πατατούλες τώρα. Τι είναι. Έφτασα. Περιμένω. Δεν έχει πάρα πολύ αυτοκίνητο. Έχω υπάρξει εδώ φορές. Μαζί έχουμε υπάρξει εδώ φορές. Που μιλάμε για ώρες ατελείωτες να περιμένεις την ουρά. Αχ, παιδιά, έχω μία πείνα. Και ακούω υποφέρω τη Βανδύ. Γεια σας. Τέλεια. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πιστέψτε αυτό που θα σας πω. Είχα πάει στο event με το τσιροτάκι που είναι για τα σπυράκια. Βάφτηκα, στολίστηκα και δεν το είχα πάρει. Είχα πάρει. Μιλάμε τώρα. Είναι η μέρα δύσκολη. Σήμερα καλημερούδια, με λίγο καλύτερη διάθεση, ένα τσίκι καλύτερη διάθεση. Βέβαια από όλα αυτά που περνώ αυτές τις μέρες, έχω γεμίσει με σπυράκια και έχω την εντύπωση ότι η πόνη που έχω εδώ και στα δάχτυλα, αυτές τις μέρες πονώ πάρα πολύ εδώ και στα δάχτυλά μου, ότι είναι από το άγχος. Πώς πονά στα δόντια, τα σφίγγεις στα δόντια σου από το άγχος, κάτι τέτοιο μου συμβαίνει εδώ. Λοιπόν, θα βάλω, έχω φτιάξει παιδιά στο Spotify μία λίστα, πάρα πολύ ωραία λίστα, που την ακούω έτσι και χαλαρώνω, την ακούω είτε στην πρωινή μας, okay. Όταν έχω, να συγκεντρωθώ λίγο μισό λεπτάκι γιατί μου είπε ότι δεν έχει πολύ μπαταρία και ψάχνω να βρω τώρα, μάλιστα, δεν μπορώ να βρω που είναι, α, ο φορτιστής δυνατός, έλα, καλό μου. Έχω φτιάξει στο Spotify που λέτε μία λίστα που έχει έτσι πολύ ωραία χαλαρωτικά τραγούδια και την ακούω είτε στην πρωινή μας ρουτίνα είτε στη βραδινή μας, δηλαδή το πρωί που ξυπνάω βάζω, ανοίγω το ράδιο και βάζω το ηχείο και ακούμε αυτή τη λίστα μέχρι να ετοιμαστούμε για σχολείο κλπ. Το βράδυ εγώ όταν ξεβάφομαι και όταν είμαι έτσι στρεσαρισμένη την ακούω και μέσα στην ημέρα. Θα δω πώς γίνεται, γιατί το Spotify δεν το ξέρω καθόλου, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Θα δω αν μπορέσω να μάθω από τη φίλη μου την Ανθή που τα γνωρίζει αυτά. Να μου πει πώς θα μπορούσα να σας δημοσιεύσω, τέλος πάντων, να σας δώσω την λίστα. Αυτά. Στο αυτοκίνητο πηγαίνω προς τη συνεδρία μου με την ψυχοθεραπεύτριά μου.
Ήθελα να σας πω ότι τις στέκες που φοράω το τελευταίο διάστημα, επειδή έλαβα ένα μήνυμα που έλεγε ότι φοράς στέκα για να καλύψει στη ρίζα, μήπως είσαι έγκυος. Πραγματικά αυτή η ερώτηση, δεν μπορώ άλλο με αυτή την ερώτηση. Το καλοκαίρι που είχα πάρει λίγα κιλά, συνέχεια με ρωτάγανε. Τώρα έκανα διατροφή για περίπου ένα μήνα, ξαναεπανήλθα στα φυσιολογικά μου. Παιδιά, εντάξει, υπάρχουν περίοδοι που τρώω, πρίζεται η κοιλιά μου. Τι να κάνω εδώ, για μου αρέσει το φαγητό. Αλλά όχι, δεν καλύπτω τη ρίζα μου επειδή είμαι έγκυος, ούτε φορώ τη στέκα επειδή καλύπτω τη ρίζα μου, έτσι, επειδή έχει μακρύνει. Πρώτη φορά που νιώθω, έχω να βάψω το μαλλιά μου 6 μήνες περίπου. Κατεβαίνει τόσο ωραία η ρίζα μου μαζί με τα, με τα baby lights, δεν ξέρω τώρα πώς τα λέμε, που δεν νιώθω την ανάγκη να θα τα βάψω, γιατί μου λαδώνουν πάρα πολύ γρήγορα τώρα. Αυτό είναι το μόνο κακό, όταν μου μακραίνει εμένα η ρίζα. Διαφορετικά δεν νιώθω την ανάγκη. Αν η Δέσποινα ήταν εκεί πιο κοντά και μπορούσα, θα πήγαινα απλά και σε θα έκανα... Σε 3 χιλιόμετρα, πάρτε την έξοδο στα δεξιά. Θα πήγαινα και θα έκανα απλά τα τσουλουφάκια εδώ πέρα μπροστά και δεν θα, νομίζω δεν θα είχα την ανάγκη να πηγαίνω να τα βάφω πιο γρήγορα. Αλλά γενικότερα, όχι, δεν τη φορά το στέκα για να καλύψω τη ρίζα. Μ' αρέσει πάρα πολύ πως μακραίνει το μαλλί μου μαζί με τη ρίζα. Απλά τώρα έτσι μου την έχει βαρέσει, ξεκίνησα να τη φοράω, τη ξαναθυμήθηκα και μου αρέσει, γι' αυτό τη φοράω. Λοιπόν, επίσης, κάτι άλλο ήθελα να σας πω τώρα, γι' αυτό άνοιξα την κάμερα συγκεκριμένα, αλλά γιατί. Αυτό το άνθος του ταμείου δεν θα το ξεπεράσω ποτέ, πως θα πατάει γρήγορα γιατί τρέχεις να προλάβεις να πάρεις το πράγμα τα μέσα σακούλες. Πήγα για 2 πράγματα, πήρα καλάθι και μου κόπηκε το χέρι με το καλάθι γιατί πήρα 102 πράγματα. Κλασική περίπτωση. Μαρινέλης και πολλών νομίζω, πείτε το, παραδεχτείτε το. Επίσης και το άγχος του ταμείου το έχουν πάρα πολύ και εγώ δεν θέλω να το έχω το άγχος του ταμείου. Επειδή η κυρία στο ταμείο τα πετάει γρήγορα. Όχι κυρία μου, γιατί δεν αγχωθώ εγώ. Αλλά ξέρετε, αγχώνομαι πιο πολύ για τον επόμενο. Μην κοιτάει η κυρία και θα δω κάνει 100 ώρες να βάλει τα πράγματά της μέσα στη σακούλα. Αυτό με αγχώνει εμένα. Καθίστε να ανοίξω λίγο, θα σκάσω. Σας έχω πει ότι κάνω διατροφή. Και ότι παίρνω τσίχλες για τις στιγμές που πεινάω, να έχω κάτι έτσι να συμπολογάω. Και πήρα κάτι τσίχλες που μου κάνανε εντύπωση, γιατί εγώ δεν τις παίρνω ποτέ αυτές. Καθίστε γιατί έχω πια αυγά. Πήρα αυτές εδώ πέρα, επειδή είναι έτσι μαύρες και μου έκαναν πολύ καλή εντύπωση. Αχ, ωραία. Για να δούμε. Ωραίος κλαβενίτης παρεπιπτόντος, πάρα πολύ ωραίος και σχετικά είναι μεγάλος, δεν είναι τους μεγαλύτερους, δεν είναι σαν αυτόν τον που πάω στο Avenue που μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ψωνίζω το σκλαβενίτη και στο Θανόπουλο σας έχω πει. Καθίστε να βάλω GPS γιατί δεν ξέρω πώς πάω σπίτι μου από εδώ. Δεν έχω ιδέα, αλλά δεν πιάνει το λες. Τέλεια. Λοιπόν, φύγαμε, ωραία τσίχλα. Πάρα πολύ ωραία τσίχλα, πολύ μου αρέσει, πολύ ωραία γεύση. Και sugar free, χωρίς λόγο. Πάμε να σας δείξω τι πήρα από το σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τα αγαπημένα μας, χωρίς αυτά δεν μπορούμε. Πήρα και έτσι ένα-δύο snacks για τον μικρό όταν γυρνάμε από το σχολείο τις πρώτες μέρες τώρα που ακόμα είναι η προσαρμογή μας. Αν και πάμε πολύ καλά, έχουμε πει έτσι ότι κάτι θα μας περιμένει σπίτι. Τα αγαπημένα μου τσαγάκια, αυτά εδώ, τα οποία παιδιά είναι μόνο με 5 θερμίδες στα 200, άρα αυτό εδώ είναι 10 θερμίδες. Μόνο 10 θερμίδες και είναι πάρα πολύ γευστικό. Το αγαπημένο μας μαλακτικό ρούχων. Το έχετε μυρίσει ποτέ? Δεν ξέρω αν το έχετε μυρίσει. Όχι, μυρίζει πάρα πολύ ωραία και μυρίζουν και τα ρούχα πάρα πολύ ωραία και έντονα. Να το. Οι τσιχλίτσες, πήρα αυτές που σας έδειξα, αλλά πήρα και αυτές για να είμαι σίγουρη σε περίπτωση που δεν μου αρέσουν. Πήρα 2 αχλαδάκια να δοκιμάσω αχλάδι με λίγο πορτοκάλι, με λίγες σταγόνες πορτοκαλί ή λίγες σταγόνες λεμόνι που μου είπατε κάποιες εδώ ότι δεν μαυρίζουνε. Άλλη μια έκπληξη πήρε εδώ, θα την κρατήσω για αύριο γιατί τη σημερινή την πήρε.
αυγουλάκια. Κιμά, γιατί θα ξεκινήσω να του φτιάχνω και φτεδάκια για το σχολείο. Θα σας πω τώρα γιατί. Και πήρα και για εμένα, για τη διατροφή μου, αυτά εδώ τα οποία είναι έτοιμα για όταν δεν έχω προλάβει να μην τρώω ό,τι βρίσκω μπροστά μου. Μία οδοντόβουρτσα για εμένα. Πήρα αυτή εδώ, παίρνω πάντα soft. Κάποτε είχα βρει μια εταιρεία, νομίζω ήταν η Sensodyne, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Νομίζω ήταν η Sensodyne και είχε extra soft και μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά τώρα δεν την βρίσκω. Τώρα τη σταμάτησαν, δεν ξέρω. Και πήρα αυτή εδώ, γιατί έτσι μου φάνηκε ωραία που είναι μαύρο διάφανη με κίτρινες άκρες. Και ακούστε να δείτε τι πρόβλημα έχω τώρα. Να μου πείτε κι εσείς τι ξέρετε γι' αυτό, μισό λεπτό. Μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε. Από την ανακαίνιση που είχαμε κάνει με την αλλαγή πλακιδίων κλπ. Είχα επιλέξει ματ πλακάκι. Κάτι το οποίο δεν θα το πρότεινα ποτέ σε κανέναν, το ματ πλακάκι. Δεν ξέρω, νιώθω ότι το σπίτι δεν φαίνεται ποτέ καθαρό. Και να το καθαρίσει το ματ πλακάκι και να το σφουγγαρίσει και πραγματικά να μην υπάρχει κοκοσκόνη κάτω. Επειδή είχα συνηθίσει από τα προηγούμενα πλακάκια τα οποία ήταν γυαλιστερά. Η γυαλάδα στα πλακάκια νομίζω δίνουν άλλη αρχοντιά, άλλη καθαριότητα, δεν ξέρω. Και παρατήρησα ότι όσο περνάει ο καιρός θαμπώνουν. Θα μου πεις πως γίνεται να είναι θαμπό το ματ πλακάκι. Κι όμως μου φαίνεται ότι είναι θαμπό το ματ πλακάκι. Οπότε είπα να δοκιμάσω κάποιο άλλο καθαριστικό. Εγώ βάζα συγκεκριμένης εταιρείας καθαριστικό, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και η μυρωδιά του, γιατί δεν είναι έντονη. Και έτσι όπως διάβαζα, έψαχνα κλπ. Βρήκα αυτό εδώ. Το οποίο η μυρωδιά του δεν είναι ωραία, δεν είναι κάτι που θα σου αρωματίσει το σπίτι, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Λέει ότι έχει μέσα, λέει καθαρίζει, γυαλίζει και περιποιείται. Λευκά και χρωματιστά μάρμαρα, γρανίτη, φυσική πέτρα, πλακάκια, ξύλινα δάπεδα, μοσαϊκά. Το πλακάκι μας είναι γρανίτο πλακάκι, έτσι θυμάμαι. Λέει και πλακάκι, αν θυμάμαι λάθος, αλλά έτσι θυμάμαι ότι είναι γρανίτο πλακάκι. Και λέει ότι μέσα αυτό γυαλίζει και προστατεύει με φυσικό κερί και ζωντανεύει τα χρώματα. Και λέω μήπως με αυτό λίγο κάπως γίνει κάτι. Δεν γλιστράει, δεν κουλάει. Θέλω να πιστεύω ότι θα βοηθήσει, γιατί πραγματικά νιώθω ότι είναι πιο θαμπά από ότι ήταν πριν τα πλακάκια, από ότι όταν τα πρωτοβάλαμε. Και με έχει στεναχωρήσει λίγο, ειδικά όταν σφουγγαρίζω και δίνω πόνο και δεν βλέπω καμία διαφορά, λίγο κάπως έτσι με ρίχνει από κάτω. Αυτά, πάω να μαγειρέψω και το δικό μου το μεσημεριανό. Το Αλέξανδρο του είχα από χθες, η γιουβέτσι έφτιαξα χθες και του έχω τώρα, θα το βγάλω να φάει. Και εγώ κλασικά κοτοπουλάκι με σαλατούλα. Έτσι 2 κιλά ακόμα θέλω να χάσω και μετά θα είμαι πιο χαλαρά και ωραία με το θέμα της διατροφής. Εν τω μεταξύ, θέλω λίγο να μου γράψετε τη γνώμη σας για τον φούρνο μικροκυμάτων. Πέρα από το φούρνο μικροκυμάτων. Α, δεν σας είπα. Περιμένετε. Πού είναι και το κινητό μου. Λοιπόν, επειδή ξέχασα να σας δείξω, τα πάω όλα ανακατεμένα τώρα. Για αλλού πήγαινε, αλλού. Λοιπόν, το πρωινό ταπεράκι του Αλέξανδρου που ξέχασα να σας το δείξω. Μου ζήτησε κοτόπουλο το παιδί και το έβαλα κοτόπουλο. Να το. Και κοιτάξτε πως γύρισε το ταπεράκι του σήμερα. Απίστευτο. Δεν έχει ξαναφάει στη ζωή του τόσο πολύ. Στη ζωή του, στο σχολείο τόσο πολύ. Και χάρηκα πάρα πολύ. Οπότε αυτό το παιδί προτιμάει τα πιο τύπου μεσημεριανά. Θα το βάζω πιο μεσημεριανό φαγητό. Αύριο θα του φτιάξω κεφτεδάκια. Θα φτιάξω σήμερα κεφτεδάκια, να τα έχω έτοιμα. Να του βάλω αύριο κεφτεδάκια μαζί με τη σαλατούλα του. Θα το βάζω πιο μεσημεριανό. Το θέμα είναι να τρώει. Δεν με ενδιαφέρει τι. Το θέμα είναι να τρώει. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να σας πω πριν. Ξεκίνησα βέβαια για τον φούρνο μικροκυμάτων, που ήθελα έτσι λίγο να μου πείτε τη γνώμη σας, τι πιστεύετε εσείς για το φούρνο μικροκυμάτων. Εγώ ποτέ δεν έβαζα του παιδιού τίποτα μέσα από φούρνο, στο φούρνο μικροκυμάτων για να ζεστάνω. Γενικότερα τον χρησιμοποιούμε πάρα πολύ λίγο τον φούρνο μικροκυμάτων, όχι επειδή δεν χρειάζεται. Συνήθως μαγειρεύω την ίδια μέρα, αλλά τώρα επειδή είχε περισσέψει πολύ φαγητό, ας πούμε θα του βάλω το χθεσινό. Αλλά ρε παιδιά. Είχα πιάσει στο Λονδίνο που είχα πάει τον περασμένο Δεκέμβρη συζήτηση με μια κοπέλα που μένει έξω από το Λονδίνο, η οποία είχε γεννήσει δίδυμα και μου είπε ότι ο τρόπος αποστήρωσής τους εκεί είναι ο φούρνος μικροκυμάτων. Και έπαθα σοκ. Της λέω τι εννοείς, μου λέει για να αποστηρώσουμε τα μπουκάλια και πιπίλες και αυτά τα βάζουμε στο φούρνο μικροκυμάτων. Έπαθα πολιτισμικό σοκ. Και δεν λέω επιτρέπεται, γιατί στην Ελλάδα τη λέω, ας πούμε, μας λένε ότι καλό είναι να αποφεύγεις το φούρνο μικροκυμάτων και ότι και υπάρχουν ειδικοί αποστηρωτές ή τα βράζουμε στην κατσαρόλα. Και μου λέει, όχι, όχι, στο φούρνο μικροκυμάτων, αποστηρώνονται όλα.
Άρα τη λέω είναι οκ okay για τα παιδιά και μου είπε ναι. Αλλιώς δεν θα τα δίνανε στα βρέφη. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τέλος πάντων, εγώ το χρησιμοποιώ, δηλαδή ο Αλέξανδρος να έχει ζεστάνει στα 4 περίπου παρακάτω χρόνια τη ζωή του, να του έχω ζεστάνει φαγητό στο φούρνο μικροκυμάτων 5 φορές. Πολύ σπάνια. Γιατί για κάποιον λόγο εμάς μας έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση ότι ο φούρνος μικροκυμάτων δεν είναι ok. Μπορεί να ισχύει, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Είχαν ακουστεί διάφορα για τους φούρνους μικροκυμάτων. Τέλος πάντων, εγώ δεν τον χρησιμοποιώ γενικότερα σχεδόν καθόλου. Πολύ σπάνια θα τον χρησιμοποιήσω. Παλιότερα, πρέο Αλέξανδρο, τον χρησιμοποιούσα πάρα πολύ το φούρνο μικροκυμάτων. Τώρα έχω αλλάξει λίγο. Δεν με πειράζει αν θα φάω και ένα δροσερό φαγητό. Κρύο δεν τρώμε τίποτα. Δροσερό δεν με πειράζει. Και κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Η κοπέλα που μιλούσε στο Λονδίνο που είχα πάει μου έλεγε ότι πριν γεννήσεις έρχονται στο σπίτι σου κάτι σαν κάποια, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα πώς μου το είπε, θα σας γελάσω τώρα και δεν θέλω να πω βλακεία, και ελέγχουνε. Είναι το σπίτι σου κατάλληλο για να μεγαλώσουν βρέφη? Έχεις όλα τα εφόδια που χρειάζεσαι? Δηλαδή, έχεις για να αποστηρωθούν? Έχεις τα μπουκάλια? Έχεις καλή θερμοκρασία στο σπίτι? Η θέρμανσή σου είναι ok? Έχεις πάρει... Πώς το λένε? Έχεις πάρει κάθεσμα για το αυτοκίνητο? Έχεις πάρει ειδική καλαθούνα που θα βγει το παιδί από το μεευτήριο? Αν έχει το σπίτι σου υγρασία, αν είναι σε κατάλληλες συνθήκες, αν δεν είναι το σπίτι σου σε υγρασία και δεν είναι σε κατάλληλες συνθήκες, θα βοηθάει το κράτος να βρεις σπίτι. Δεν έχω λόγια. Ειλικρινά δεν έχω λόγια και ξέρετε γιατί. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω τι ζεστή έχει, έχω λιώσει. Είμαι στο σωστό και στο κατάλληλο σημείο για να σας χαιρετήσω για αυτό το βίντεο. Αλλά πριν σας χαιρετήσω, θυμάστε που πριν κάνα δύο βίντεο σας έλεγα ότι κάτι πρέπει να βρω να βάλω εδώ? Μου στείλετε πάρα πολύ ωραία πράγματα, μου στείλετε και κάποιες φωτογραφίες από πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αλλά σκέφτηκα κάτι άλλο που θα μπορούσα να βάλω εδώ και απορώ πως και δεν το είχα σκεφτεί νωρίτερα να σας το ζητήσω εκείνη τη μέρα, γιατί για να έχω αυτό το κάτι που σκέφτηκα εδώ πρέπει εσείς να βοηθήσετε. Κι όμως μπορείτε. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά όποια κανάλια εδώ στο YouTube φτάνουν στους 100.000 συνδρομητές, τους στέλνει το YouTube ένα πινακάκι σαν βραβείο. Και νομίζω ότι μετά από 11 χρόνια που είμαι στο YouTube πρέπει επιτέλους να το αποκτήσω για να το βάλω εδώ και νομίζω ότι θα είναι ό,τι πιο ωραίο να μπει το βραβείο του YouTube εδώ. Οπότε, πώς μπορείτε εσείς τώρα να βοηθήσετε? Πάρα πολύ απλά, κάνοντας εγγραφή στο κανάλι μου. Αυτό θέλω, σας χίλιο παρακαλώ, βοηθήστε με να φτάσω τους 100.000 επιτέλους. Είμαι λίγο πριν, θέλω ακόμα γύρω στα 600 άτομα. Αν 600 από εσάς που βλέπετε το βίντεο δεν έχετε κάνει εγγραφή και κάνετε μια εγγραφούλα, θα σας είμαι ευγνώμων πραγματικά, γιατί θα είναι τέλειο το πινακάκι του YouTube εδώ. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν ξέρω, έτσι νιώθω ότι θα ταιριάζει εδώ και εσύ είναι και μέσα στο σαλόνι. Νομίζω θα είναι ωραίο να υπάρχει έτσι αυτό το σαν βραβείο, τέλος πάντων, που στέλνει το YouTube. Οπότε please μπείτε και κάντε εγγραφή στο κανάλι και like αν μπορείτε, γιατί και αυτό βοηθάει. Εγγραφή και like, αυτά. Και το σχόλιο βοηθάει. Θα μου πεις πολλά ζητάς. Έτσι λίγο να φτάσουμε λίγο τους 100.000, μετά δεν θα σας τα ξαναζητήσω αυτά. Λοιπόν, αυτά. Σας φιλώ. Σας χαιρετώ. Εμείς εντωμεταξύ ενδιάμεσα πήγαμε και στη λογοθεραπεία. Αν δεν καταλάβατε τι ήταν αυτά τα πλάνα που σας έδειξα πριν, θέλω να σας εξηγήσω ότι πήγαμε λογοθεραπεία. Και ευτυχώς η λογοθεραπεία μας φέτος είναι πάρα πολύ κοντά στο σπίτι και χαίρομαι που γλιτώνω πάρα πολύ χρόνο από το πήγαινε έλα που είχα πέρσι. Εν τω μεταξύ, ήδη φτιάχνω αυτό το βίντεο. Είναι Πέμπτη σήμερα, ανεβαίνει Σάββατο. Κάθε Σάββατο πρωί ξέρετε ότι έχουμε βίντεο. Αλλά θέλω αυτό το Σαββατοκύριακο, έχω βάλει στόχο να μην δουλέψω καθόλου. Καθόλου. Θα τελειώσω τις δουλειές μου μέχρι και αύριο Παρασκευή το βράδυ. 12 και 1, ξημερώματα Σαββάτου, δεν θα ασχοληθώ με τη δουλειά καθόλου. Γιατί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε είπα ότι αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται θέλω να το αφιερώσω στην οικογένειά μου. Και ελπίζω να το καταφέρω. Αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και σας δίνω ραντεβού για το επόμενο Σαββάτο.
που μάλλον θα έχουμε μια αλλαγή μέσα στο σπίτι, μάλλον.